εκδήλωση με τίτλο «Εμβολιάζω, σώζω», διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας το πρωί του Σαββάτου 21 Σεπτεμβρίου στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Γεώργιος Παυλίδης. Ο εμβολιασμός, πρόληψη σαν ιατρική πράξη, έχει σώσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη θεραπεία της ιατρικής. Σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες έχουν σχεδόν εκλείψει επειδή διενεργεί το υποχρεωτικός εμβολιασμός. Η σημερινή εκδήλωση λοιπόν διοργανώθηκε με τη βοήθεια της Περιφερειακής Ενότητας και έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για να εμβολιαστούν έγκαιρα για την εποχική γρίπη. Αλλά να θυμίσει και την αναγκαιότητα της πιστής στήρησης των υποχρεωτικών εμβολιασμών σε παιδιά και ενήλικες. Αρχίζει σήμερα μια εκστρατεία που θα αναπτυχθεί σε όλους τους δήμους του νομού και ελπίζω να συμμετέχουν πολλοί συμπολίτες για να ενημερωθούν σωστά από τους επιστήμονες υγείας για τα εμβόλια. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν ακουστεί για το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Κάτι το οποίο οδηγεί τις ευπαθείς κυρίως κοινωνικές ομάδες στο να νοσούν από τη γρήπη και από διάφορα άλλα θέματα. Ένα σχόλιο δικό σας. Ναι, βεβαίως, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν υπάρχει κίνημα. Δεν έχει χαρακτηριστικά κινήματος. Απλά υπάρχουν αντιεμβολιαστικές απόψεις. Ασπάζομαι απόλυτα την ορολογία του καθηγητή επιδημιολογίας κ. Παναγιωτόπουλου. Δυστυχώς υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι που παραπληροφορούνται από το διαδίκτυο, αλλά χωρίς επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις και απομακρύνονται και παραλείπουν δόσεις ή αρνούνται εντελώς τον εμβολιασμό. Λέω δυστυχώς γιατί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αυτές τις απόψεις θεωρεί μία από τις 10 παγκόσμιες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Και σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για να εμβολιαστούν για τη γρήπη, αλλά και να τονίσει την αναγκαιότητα τήρησης των υποχρεωτικών εμβολιασμών σε παιδιά και ενήλικες. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω τον Ιατρικό Σύλλογο και την πρόεδρό της φυσικά για αυτή την πρωτοβουλία που πήραμε, που το σώθηκαν για να μας ενημερώσουν για τα εμβόλια. Σε μια εποχή που ακούγονται διάφορες ανοησίες, να μου επιτρέψετε την έκφραση, για ότι δεν πρέπει, τα εμβόλια κάνουν κακό. Είναι σε αυτή την υπερβολή που έχουμε σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα επίσης, κυρία Πρόεδρε, επειδή βλέπω ότι σήμερα δεν έχει πολύ κόσμο, το πρόγραμμα με την ενημέρωση αυτή να την κάνουμε και στα σχολεία. Να συνεργαστεί ο Δήμος με τον Ιατρικό Σύλλογο και να ενημερώσουμε τα σχολεία για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εκτιμά ότι ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2 με 3 εκατομμύρια θανάτους παιδιών ετησίως σε όλο τον κόσμο και ακόμη 750.000 παιδιά κάθε χρόνο γλιτώνουν από αναπηρίες. Ωστόσο, 1,5 εκατομμύρια ακόμη θάνατοι παιδιών θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί και αποφευχθεί εάν βελτιωνόταν η παγκόσμια εμβολιαστική κάλυψη. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα εμβολιαστικά προγράμματα τόσο για την κάλυψη των παιδιών όσο και των εφήβων και των ενηλίκων.